Ο Χάρης Ρώμας μπορεί με νέα δουλειά να απέχει τηλεοπτικά τα τελευταία χρόνια, είναι όμως σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Τα σύριαλ στα οποία πρωταγωνιστεί παίζονται συνεχώς σε επανάληψη, κάνοντας πολύ καλά νούμερα τηλεθέασης. Αυτή η περίφημη πρωτιά, πλέον οριμάζοντας και μεγαλώνοντας, καταλαβαίνει ο νοήμων άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, ότι δεν είναι αυτοσκοπός. Υπάρχουν δουλειές που κάνανε μικρότερη τηλεθέαση και όμως με αφήσανε περισσότερο ικανοποιημένο από κάποιες άλλες οι οποίες πρωτεύσανε. Οικία Κωνσταντίνου κατά Κουζινού. Οικία Ελένης Βλαχάκη. Οικία Κωνσταντίνου κατά Κουζινού μόνο. Αγάπησα την Ελένη Ράντου που είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Νομίζω ότι η χημεία μας λειτουργήσε εξαιρετικά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η τόσο μεγάλη επιτυχία αυτής της σειράς. Δεν είμαι όμως κολλημένος σε αυτό. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είπε πρόσφατα πως προτιμά τα τουρκικά από τις επαναλήψεις και ο ηθοποιός με τον δικό του τρόπο της έκλεισε το μάτι. Δεν παρακολουθώ τις συνεντεύξεις της. Είναι απόλυτα θεμητό να την έχει κουράσει το Κωνσταντίνο και Ελένης. Πλην όμως υπάρχει ένα άλλο κοινό που προφανώς τους ανακουφίζει και τους τέρπει. Όχι! Όχι, Ελενίτσα! Δεν είναι δυνατόν να χαλάσει αυτά τα κρυλοδάχτυλα. Ο Χάρης Ρώμας σκοπεύει σύντομα να επιστρέψει στην τηλεόραση με σύριαλ. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει, είναι σε πολύ καλό δρόμο, ενώ το μόνο που απομένει να λυθεί είναι το οικονομικό θέμα. Υπάρχει και το ανάλογο προϊόν, δηλαδή έχει ήδη σχηματιστεί τα πρώτα επεισόδια. Αν λυθεί το οικονομικό, γιατί η μυθοπλασία κοστίζει. Ο ηθοποιός δεν έκλεισε πως θέλει να είναι πολύ προσεκτικό σε όλα αυτά που λέει, καθώς η εποχή είναι δύσκολη. Η πολύπαθος τηλεόραση, η εικόνα που προβάλλει τώρα, δεν είναι σίγουρα καλύτερη από εκείνη που πρόβαλε με τις πάρα πολλές σειρές που ήταν και κάποιες κακότεχνες. Φέτος κάνω δύο παραστάσεις. Η μία είναι το Sex Revolution. Μετά θα γίνει ένα πολύ μεγάλο για μένα έτσι, διάβημα. Θα συμμετάσχω στο δυναμικό του Αγγέλων Βήμα. Σηκώνει τα μανίκια ο Χάρης Ρώμας και ρίχνεται στη δουλειά.